Σημείο αναφοράς της αγωνιστικής ήταν το διπλό του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και ατυχήσαμε και πρέπει να επέμβει και ο Ομοσπονδίας. Δεν είναι σωστό να παίρνει τώρα ο Σαββίδης TV και να παίζει για τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή, αν πάρει και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο κόσμος θα βλέπει. Πρέπει να πληρώνεις, ναι. Πρέπει να κάνεις, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πρέπει να επέμβει και η Ομοσπονδία. Του πει, κοίταξε, να δεις ό,τι θες, φτιάχτα μεταξύ σας μετά το παιχνίδι. Το παιχνίδι, κύριε, θα παίζετε να το βλέπει όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα. Στη συνδρομητική πάει τηλεόραση, αλλά να συντιμήσει και μετά κάνω ό,τι θες στη δική σου. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, άρα θα μας... και χρόνια που είμαστε, μπορούσε να τα κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ όλες τις εποχές τις δυνατές. Ναι. Δεν είχαμε τέτοια. Σωστό. Αν δει όλος ο κόσμος τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να δούμε τον Κωστή. Γεια σου, Κωστή. Κλαίνε ακόμα. Ναι. Τους έχω και κλαίνε. Γιατί μεταξύ ποια είναι η πλάκα. Ότι δεν έχουμε δικαιολογία τώρα. Ούτε διαιτησία έχουν να πούνε, ούτε τίποτα. Οπότε είναι ένα κλάμα βουβό. Δεν μπορώ να τους ακούω. Τους έχω δεξιά, τους έχω αριστερά, κλαίνε. Και κατηγορούν τον Σαββίδη, κατηγορούν τον προπονητή. Τώρα είδαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο σωστός. Καλά λέω, τρεις μήνες που παίζεται τα μάτς, τα σωματεία, τα αδύναμα ας πούμε, και δεν βλέπετε ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Μαουρίσιο δεν κάνει στα ΚΑΒ. Δεν βλέπετε ότι ο Βιερίνια δεν κάνει για μπακ. Εγώ είχα πει, καταρχήν δικαιώνεται ο Αλέφαντος ο Νίκος που λέει ο Ολυμπιακός δεν κάνει στην Τούμπα. Πρώτον, ναι. Δικαιώνεται. Το είπε και με την ευκαιρία, Κωστή, επειδή τα γραπτά μένουν, θα έχουμε σε λίγο έτοιμη και την κάρτα που παίξαμε την Παρασκευή το βράδυ, στο φινάλε της εκπομπής, όπου δίνουμε τα προγνωστικά. Βλέπουμε εδώ Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός Χ2, Λαμία Άρης Γκολ, Πανετολικός Πανιόνιος Άσο, Ατρόμητος Ξάνθη Άσο, Βόλος ΑΕΛ Χ, ΑΕΚ Όφη Άσος και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Χ2. Εκεί μας κέρδισε και τους δύο. Μας κέρδισε τα ναι, μας, ναι. Μας εγγυέλησε. Αλλά και εγώ να πω ναι. Ότι πριν το μάτς... Πάντως και τώρα που με βλέπω, αν και δεν κάνει, είναι αδόκιμο να ευλογώ τα γένια μου. Αστέρας Παναθηναϊκός Χ Καρφί, Λαμία Άρης Χ Καρφί, Βόλος ΑΕΛ Χ Καρφί, τρεις οπαλίες είναι άσχημες. Πλάκα κάνεις. Ναι. Τρεις οπαλίες, και εσύ το ίδιο. Πάνω 10 ευρώ και παίρνεις τη ΔΕΗ ναι. Με το ρεύμα να κοινά τη νύχτα. Αλλά αποθεώνουμε Νίκο Αλέφαντο με 7 στα 7 και όταν του το είπα και δεν το θυμότανε, η πρώτη του ατάκα ήτανε «Τα παίξαμε» λέω «Δεν τα παίξαμε». Φοβερό ρε, 7 στα 7. Φοβερό. 7 στα 7. Και κοίταξε, και εγώ λέω το μάτος, δεν γίνεται σε αυτό το μάτς να μην το βάλεις. Έχω ένσταση είπα, να βάλεις το Βιερίνια δεξί μπακ. Σε αυτό το παιχνίδι κοντός δεν θα ανέβει, ο άλλος τα στημένα γίνα τόσα σέντρα, τόσα στημένα χτυπήματα και το καθάρισε όλα ο Πάμετος εν μέσω. Ναι. Ελιπωμάτω από εκεί. Και πολλά άλλα στραβά. Και ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν καλύτερος, με τρία χαφ σε βαρύ σχηματισμό 4-5-1, εύκολα το πήρε. Εύκολα. Εύκολα δηλαδή ήταν και καλύτερος. Και κράτησε το κέντρο, πήγε τον ΠΑΟΚ από τις πλάγιες γραμμές. Και όλο σέντρα και σέντρα και σέντρα. Και έξω τον Μπάδιο μέσα και το Σεμένο λέει αμάν εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ έκανε και την αλλαγή με τον Ρατζέλοβιτς στη θέση του Μασούρα που επέμενε και ο Νίκος και εσύ ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Και βάζοντας ένα κανονικό εξτρέμ εκεί, μοιραία και ο Γιαννούλης θα μπορούσε να κάνει λιγότερα ανοίγματα. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, έκανε το Χασάν αλλαγή μετά, αν είχε ένα γρήγορο εκεί, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να φύγει με ταχύτητα στον ΠΑΟΚ επάνω, ο οποίος ήταν ξέφραγο αμπέλι στο δεύτερο ημίχρονο, στο ρίσκο του επάνω. Ο ΠΑΟΚ με ανάπτυξη δύσκολη από πίσω ο Γιώμες, πέφτει στο κέντρο να κάνει παιχνίδι, δεν υπάρχει, πάει στην πλάγια γραμμή και φόρτωμα. Και σκέφτονται να τον διώξει τον προπονητή, άλλη μια στραβή στα play-off. Και αποτελεί παρελθόν, ήδη είχε ξαναγίνει πριν κανένα μήνα η σκέψη, την γλίτωσε με τον Παναθηναϊκό. Τώρα
βλέπω α, ότι θα είναι κριτήριο τα play-off δηλαδή, γιατί οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά και για το ημιτελικά του κυπέλου. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ποιο ομάδα φάνηκε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας τίποτα, εύκολα κράτησε το κέντρο. Και έτσι και παιχνίδι την Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Πάλι δικαιώνει και ο Νίκος. Δεν κουρα... Τι ακουραστεί, λέει. Γιατί να κουραστεί. Πώς θα κουραστεί. Κράτησε. Σωστό. Οι αλλαγές του Μάρτινς περίμενα να βάλει ένα τρίτο στόπερ αντί το δεξί τον μπακ στα φορτώματα του Πάου. Δεν το έκανε, δεν το πλήρωσε. Οπότε ο Νίκος θα μας πει. Δεν ξέρω αν το είδε. Ωραία. Όχι, δεν το είδε ο Νίκος, αφού είναι στο YouTube, στο ΠΑΟΚ TV. Να δούμε λίγο και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Οπότε, Κώστα, θα πάρεις εσύ σήμερα τον ρόλο της βαθμολόγησης των παικτών. Και ο Νίκος θα σχολιάζει. Εδώ βλέπουμε εντεκάδα με Βαρέλα, Ίγκανσον, Βιερίνια δεξιά, Γιαννούλη αριστερά. Μαουρίτσιο. Μέγα λάθος. Ποιο από εδώ. Ποιο. Ο Βιερίνια δεξί, Μπάκιο και ο Μάκος. Μέγα λάθος. Έτσι. Λιμιός, Πέλικας, Μπίσεσβαρ και Σφιντέρσκι. Και να σε πληροφορήσω ακόμα ότι πρώτα θεώ στο επόμενο κατεβασμά σου χρωστάς κέρασμα στο Λίγκρι για τον Μπίσεσβαρ. Ο Λίγκρις λέει θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Λέω άμα τον βάλουμε αυτός είναι παλέμαχος των παλεμάχων. Προχθές έτρωγα με τον Βασιλάκο να πούμε σε ένα εστιατόριο τον Βασίλη. Τον παλιό παίρνει του Πάου, ναι, του Τισάρ και του Πανδενίου. Λέω ο Μπίσεσβαρ είναι έτοιμος να πει στους παλεμάχους να τρώτε γουρουνόπουλα εδώ πέρα. Να είναι περιπατητής. Η άλλη λύση που βλέπω είναι να πάμε να φάμε και να σου στείλουμε το λογαριασμό με email. Θα το στείλετε, θα το στείλω. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην βαθμολογία. Να δούμε και το Ραπτόπουλο, Νίκο, πώς βαθμολογεί αφού το είδε το μάτς. Θα ξεκινήσουμε με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Λοιπόν, Πασχαλάκης. Θα λες πρώτα βαθμό και μετά σχόλιο. 7. 7. Γιατί? Γιατί στο γκολ, πολύ καλός κατά τα δοκάρια, έξω από αυτά, δεν ευθύνεται. Στο δοκάρι δεν μπορούσε να βγει την εισέδρα από το Βαλμποενά στο ένα σμέναν έφαγε λάχανα τον Γιαννούλη. Ο Βαλμποενά, φίλε, σε μία φάση προλαβαίνει τον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί μόλις μπήκε στο 75, τον προλαβαίνει ο Βαλμποενά στην ταχύτητα. Λοιπόν. Και λέμε γύρω τον Βαλμποενά. Παρακάτω. Βιερίνια. Πάμε. Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι σαν το Θωμά το Μαύρο, η Ιερία Γελάδα, να παίζω εγώ, να ξεκινάω, μη φανεί ότι είναι παλέμακος. 5. 5. Φτιάχνει τον γκολ, δίνει μια πάσα, την κλέβει ο αντίπαλος, μπαίνει ο Τσιμίκας σαν και τον Καρχαρία μέσα στην περιοχή. Περνάει χαφ, περνάει η Βιερίνια, σουτάρει, δεν τον ενοχλεί κανένας. Πάμε 5. Στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα στα 7. Εντάξει, δεν έκανε το λάθος το μεγάλο. Πάει να προωθήσει το παιχνίδι από πίσω γιατί ο ΠΑΟΚ Μαουρίσιο Μίσης τελικά δεν έχει να προωθήσει μπάλα. Πάει με τη γιώμα. Εντάξει, μπάλα δεν έχει. Ο παρτενέρ του, ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον 8. Δεν φταίει. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός μπακ. Πάμε στον Γιαννούλη. Πάμε στον Γιαννούλη, ναι. Ο Γιαννούλη σαν τον Άγιο Φανούριο με τα μάγουλα προς τα μέσα. Τώρα πήγαμε Βαλμποενά. Ωραία πράγματα από εκεί. 2-3 φορές. Δεν ανέβηκε. Το περιόρισε ο Ραντζέλοβιτς. Βαθμό δεν έβαλες. 5. Αλλά σου είπα πρώτα βαθμό μετά σχόλιο. Γιατί τους μπλέκεις μέσα. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Πάμε στα χαφ να δούμε τον Μαουρίτσιο πρώτα. Τον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο είναι αργός παίκτης. Μεγάλη τέχνη δεν έχει. Δεν πατάει την περιοχή. Κάνει κάτι σουτ. Κάνει κάτι σουτ. Πεθαμένα,
δεν θα περάσει το παιχνίδι να μοιράσει την μπάλα, θα τεπίδεσαι. Ο αντίπαλος θα το γυρίσει εύκολα το περάσει, όπως και ο Αγούστο, μέτριος παίκτης. Το χαντάκωσες, κατάλαβα. Μίσιτς, πρώτα 8. Βαθμό. Πρώτα βαθμό 8. Στο Μίσιτς. 8 στο Μίσιτς, τον οποίο τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτή νομίζω είναι η είδηση. Δεν υπογραφές. Και τι, θα το βγάζουν έτσι. Δεν τον ανακοινώσανε, Γιάννη. Α. Και όταν τους ρώτησα εγώ γιατί δεν τον ανακοινώσανε. Ναι. Φαϊνάσερ λέει ακόμα, ρε τον υπέγραψε. Όχι. Δεν υπέγραψε ακόμα. Α, εντάξει. Πάμε στο Λιμνιό. Γιάννη, δεν υπέγραψε. Πάμε στο Λιμνιό. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός σε ομάδα που παίζει επίθεση είναι ο Τοβιάδη άπαρτο αλέφαντο που είχε στη δεκαετία του 80. Μολύνα. Άμα κλείσει ο χώρος δεν περνάει ούτε την κάσα του πεθαμένου. Ναι. Άρα. Έξι, ε. Πάμε στον Μπίσεσβάρ. Ο Μπίσεσβάρ. Βαθμό. Τρία. Τρία. Τρία, τι. Μπίσεσβάρ. 90 λεπτά, μια πάσα έβγαλε στο Κατουρί. Το Κατουρί χόρεψε το τεπέτικο που κοπόρευε ο Κούρκουλος στο βρέτσι φωτιά του Στράταμου. Καλά. Είναι και δύο παιδιά. Τρία κατοστάρικα βλέπω τον λογαριασμό του Λίγκρι, γι' αυτό έβαλες τρία. Πάμε στον Μπέλκα. Ο Πέλκας και αυτός άμα βρει χώρο... Βαθμό. Ναι, έξι. Έξι. Για πες τα τώρα. Άμα βρει χώρο θέλει. Άμα χρυσεί ο χώρος και αυτός δεν μπορεί σε ένας μένας. Αν και κοντός και ελαφρύς. Είναι γρήγορος παίκτης. Αλλά για άλλος τίποτας θέλει. Και Σφιντέρσκι το φορ. Πώς. Σφιντέρσκι το φορ. Και ο Σφιντέρσκι δεν ακούμπησε την μπάλα. Τι Σφιντέρσκι. Ο Σεμέδο με τον μπαρ. Το φάγανε πώς τρώει στην Αφρική τα πρωινά εδώ από Κολόκο, από Πασκάλ. Τρώει κάτι κανίλες, κάτι κανιλοπαρδάλι, κάτι... το φάγανε λάκα. Κούμπησε την μπάλα, πέντε. Πέντε. Μετά μπήκε προπονητή ο Ασπό. Στο τέλος πόσο βάζεις. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πεις τώρα τον προπονητή, τον Φερέιρα, τι βαθμό του βάζεις. Φερέιρα, ναι. Το αμάξι μου, ναι. Έχει 485 λίτρα πόρ μπαγκάζ. Ναι. Άμα θέλει ο Σαββίδης να με πληρώσει την βενζίνη, ναι. Θα το βάλω μέσα τον δέσο, τον πάω στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Τον έκανε ο Μάρτινς, σαν σαλάμι τον έλεσε. Τον είδα τον Μάρτινς μετά με κάτι μάγουλα με την, εκείνη την ωραία την κοπέλα, την, πώς τη λένε, τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα. Μαρίνα. Ναι. Μαρινάρα, όλη η Θεσσαλονίκη προσκυνάει τη Μαρίνα, κούκλα η Μαρίνα. Κυρία πραγματική και ωραία γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, τι τον βάλω, τον βάλω τέσσερα. Τέσσερα. Τον πήρε ένα ύπνο στον πάγκο. Εντάξει. Θυμήθηκε να βάλει τον Ελκαντουρί, ρε Γιάννη, που πιστεύεις. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη τον Αυγούστο. Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο Νίκος πώς είναι τη βαθμολογία του Ραπτόπουλου. Καλή. Καλή, ε. Καλή. Τέσσερα στον προπονητή, τρία στον Μπίσεσβάρ, τον Χαντάκο. Σωστός. Σωστός, ε. Σωστός. Μάλιστα. Λοιπόν, να τον δούμε και Ολυμπιακό τι βαθμολογία θα έβαλε. Ναι, μπράβο. Ε. Μπράβο. Για να σε δούμε Ολυμπιακό, θα είσαι αντικειμενικός. Βέβαια, τι φυσικά, τι έχω πάω και να μου για πάμε. Ξεκινάμε με ΣΑ. Ο ΣΑ παίρνει 9. 9. Γιατί ο ΣΑ είναι τερματάρα, παιδαράς, εξόδου θέλεις, κάτω θέλεις. Στο 93 πιάνει την μπάλα και δεν κάνει τον Καραγκιόζη να πέφτει κάτι και καθυστερήσει. Αυτά σηκώνεται πάνω, αυτοπεποίθηση ομάδα. Πολύ καλό θεματοφύλακας, μόνο από τους καλύτερους που έχω δει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Με Σαργάνη, με Σαργάνη και Λεσίδη βάζω και το Σάμεσα. Ωραία. Πάμε ο Μάρ. Ο Μάρ θα το βάλω 7 γιατί πήγε κάτι που είπες να κάνει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Δεν ανέβηκε πάνω. Εντάξει ήταν και εκτός έδρας. Αλλά δεν με ενθουσιάζει και πολύ. Το περιμένω. Λίγα πράγματα. Πεσμένος είναι. Άρα 7 δηλαδή στον Ομάρ, ε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στον Μπα. 8. Ό,τι ψηλό ήταν το καθάρισε, κάτω δεν φτάσανε μέχρι εκεί οι παοξίδες. Έμεινε στον Καμαρά και στον Γιγέρμε, σταθήκαν εκεί πολύ κάτι οι δύο χαφ του Ολυμπιακού. Ψηλά ό,τι ήταν το πήρε παραμάζωμα, δεν έχασε κεφαλιά. Μάλιστα. Σεμέδο. Και ο Σεμέδο στο 9. Πολύ καλός. 9. Βέβαια, ό,τι σέντρα έγινε, δεν πήγε πάω καλή να παίξει κάτω. Ναι. Για να σε δω τώρα, Τσιμίκας. Τσιμίκας, 9. 9 ο Τσιμίκας. Ναι, γιατί και μάρκαρε καλά και βγήκε και στον γκολ επάνω και βλέπω ότι έχει θράσος, παίρνει την μπάλα με ταχύτητα, βγαίνει.
είναι το καλύτερο παίκτη του γηπέδου για μένα. Γιγέρμε. 8. Κράτησε εύκολα, μάρκαρε λίγα φάουλ. Έκανε μετά το 65 βέβαια ο φάουλ πήρε τα μέτρα του. Έκανε 2-3 φάουλ που καλά τις έκανε τα περισσότερα. Εκεί κινδύνεψε ο Ολυμπιακός στον αέρα. Γίνανε πολλά στιμένα χτυπήματα και μπορούσε να πάει κάποιο γκολ. Αλλά ο και ο Μπάκιος Εμέδο, το μπουχαλάκι σαν τρίτος που ερχόταν ψηλός. Βάλω το μπουχαλάκι. Ωραία. 7. Πρώτα έχω τον Καμαρά. Πρώτα έχω τον Καμαρά. Οχτώ. Ναι. Έτρεξε πολύ πάλι, έτσι. Έτρεξε το, πολύ. Το μπουχαλάκι να το βάλω 7. Ναι. Για πιο κάτω είναι η βαθμολογία. Ναι. Αλλά επειδή πήγε στον αέρα η μπάλα και το βόλεψε ο εναέριος χτός. Εκεί με τον Μπάκετο Σεμέδο καθάρισε πολλά χτυπήματα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά έκανε πολλά φάουλ. Είναι αργός. Δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν κάνει γκολ. Δεν προωθεί παιχνίδι. Πλάγια μαρκαρίσματα δεν είναι. Πάντως το εφταράκι. Βαλμποενά. Βαλμποενά, φίλε, θα το βάλω 8. Ναι. Γιατί έβγαλε ένα παιχνίδι στην Arsenal και έβγαλε στα 35 του άλλο ένα. Μες στην Τούμπα, γύρισε πολλές φορές και σαν τέταρτος να μαρκάρει, βγήκε. Δεν έκανε αντεπιθέσεις που περίμενα να βγάλει, αλλά στα 35 πολλά θέλω. Σωστά. Και έχει και καπάκι παιχνίδι πάλι. Ρατζέλοβιτς, η έκπληξη του Μαρτίν, ο Σέρβος Εξτρέμ. Έξι. Ο Ρατζέλοβιτς είναι αξιούλης, μέτριος παίκτης. Του βγήκε η φάση εκεί. Τη γύρισε και χτύπησε στο πόδι. Ναι. Δεν είναι για τα δεδομένα του Ολυμπιακού του Μαρινάκη. Είναι για πιο μεγάλα πράγματα. Ούτε ο Μασούρας ούτε ο Ραγγέλοβιτς. Μάλιστα. Περιόρισε βέβαια πολλές φορές τον Γιαννούλη, αλλά σαν πατσούλικο εξτρέμ. Ελαραμπή. Πώς. Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή λίγα πράγματα έκανε. Πήρε πολλές μπάλες, βοήθησε λίγο πίσω. Θα το βάλω ένα 7. Ωραία. Και τώρα θα θέλουμε βαθμολογία για τον προπονητή, για τον Πέντρο Μαρτίνς. 7,5 και μισό για τη Μαρίνα. 8. Υπέρ του μαθητή που λέγαμε. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι κύριοι οι βαθμολογίες για Ολυμπιακό και... Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.